Εδώ είμαστε και πάλι, κύριε Σεκύρη. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον Δήμαρχο Χανίων, τον κύριο Μανώλη Σκουλάκη. Κύριε Σκουλάκη, μιλήσαμε προλίγου. Κάνατε αναφορά στο θέμα του τι μελγενέστε με το υπόγειο γκαράζ στο Εθνικό Στάδιο Χανίων. Ταυτόχρονα, υπάρχει μια μελέτη για το κυκλοφοριακό πρόβλημα, το οποίο είναι ίσως ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα αυτής της πόλης. Δυστυχώς, το σύνολο των δημοτικών αρχών εδώ και αρκετά χρόνια δεν έχει παράξει ουσιαστικό αποτέλεσμα προς αυτή την κατεύθυνση. Το καλοκαίρι έρχεται. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο έχει πάρει μια απόφαση για απαγόρευση της κυκλοφορίας στο ενετικό λιμάνι των Χανίων. Πράγμα που σημαίνει ότι αυξάνονται οι ανάγκες για θέσεις πάρκινγκ. Ταυτόχρονα, μεγενθύνεται το πρόβλημα με δεδομένο ότι γνωρίζουμε ότι αν όλα πάνε καλά, η τουριστική χρονιά θα κυλήσει με αύξηση. Άρα θα έρθουν ακόμη περισσότεροι στην πόλη μας. Σε τι φάση βρίσκεται το θέμα της κυκλοφοριακής μελέτης, αν έχει ξεκολλήσει από τα σιρτάρια και τι είστε διατεθειμένος να κάνετε προκειμένου να αντιμετωπίσετε αυτό το οξύ πρόβλημα τους αμέσως επόμενους μήνες? Κοιτάξτε, πράγματι με το να κλείσει το λιμάνι έχει ληχθεί κι άλλες φορές. Τώρα ήρθε η ώρα της αλήθειας. Φέτο πρέπει να κλείσει. Έχουμε απώλεια 30 θέσεων στάθμευσης νόμιμων στην πλατεία γύρω από το παλιό τελωνίο. Αυτές είναι. Δεν έχει τίποτα άλλο. Μια τρακοσαριά παράνομη. Εγώ είπα νόμιμη. Λέω και εγώ συμπληρώνω. Λοιπόν, και καμιά τρακοσαριά παράνομη. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πάντως αυτό το χάλι δεν μπορεί να συνεχίσει. Συμφωνώ. Παιδιά, χρυσάφι, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Μαζί σας. Αγορά. Ναι. Παλιά πόλη, λιμάνι. Αεροδρόμιο. Λιμανισούδας. Αυτά είναι τα χρυσάφια μας. Λοιπόν, αυτά, έτσι τα βλέπω εγώ. Επίκυνται διαδικασίες, γιατί χρειάζονται αποφάσεις, τα λοιπά, έτσι ώστε από 1η Μάη, 1η Ιούνιο, νομίζω, θα κλείσει το λιμάνι. Ένα ευχάριστο έχω να σας πω, ότι τις επόμενες μέρες θα δημοπρατηθεί η επέκταση του γκαράζ στην Περίδου. Του πάρκινγκ στην Περίδου. Προστείται 200... Αν θυμάμαι καλά, αν κάνω κανένα λάθος, μη με παρερμηνεύσει, δεν τα θυμάμαι τα νούμερα όλα. Πρέπει να είναι 200 οι πρόσθετες θέσεις, 130, ναι, 220 με 230 νέες θέσεις. Ερώτημα, λύνει αυτή η ιστορία της επέκτασης της Περίδου, του γκαράζ στην Περίδου, το κυκλοφοριακό της πόλης? Δεν το λύνει. Είναι μια, όμως, νέα πραγματικότητα, η οποία θα συμβάλλει λίγο. Έχουμε επίσης... Να σας ρωτήσω κάτι και με συγχωρείτε. Μία κουβέντα. Έχει εκπονηθεί από πλευράς της παλιάς πόλης, Δήμου, Λιμενικού, ένα σχέδιο μετακίνησης των επιβατών με ένα ή δύο βανάκια από συγκεκριμένους μήνες δωρεάν. Τα λέτε βανάκια, εννοείται αυτό το τρενάκι? Όχι, βάνα. Λεωφορεία. Ναι, λεωφορεία και μικρά των 17-20 θέσεων. Δεν έχει περάσει από τα όργανα. Πιστεύω όμως ότι μέσα στις επόμενες 2 μήνες θα το κάνουμε πράξη. Η ερώτηση είναι βαθιά πολιτική και δεν αφορά μόνο το Μανώλη. Να ολοκληρώσω. Αφορά... Ακούστε. Μέσα σε αυτό το σχέδιο, λοιπόν, τώρα θα δούμε αν εφαρμόσουμε αυτή τη μετακίνηση. Με συγκεκριμένη διαδρομή θα ξέρει ο κόσμος ότι κάθε 10 λεπτά περνάει, αν πάρουμε 2 θα είναι κάθε 5 λεπτά, αν είναι 1 θα είναι κάθε 10 λεπτά. Μέσα σε αυτή τη διαδρομή, μέσα σε αυτό το σχέδιο, εντάσσω εγώ προσωπικά, τους φωνάζω, δεν υπάρχει άλλη λύση, και έχω πείσει το περισσότερο σύστημα, υπόγειο γκαράζ κάτω από το ΕΑΚ, από το Εθνικό Αθλητικό. Δεν υπάρχει άλλη λύση, παιδιά. Θα σώσουμε το Δήμο, θα σώσουμε το νομό. Το νομό μπορεί να σώσουμε. Επειδή πέσαμε στον ύφαλο τον οικονομικό, γι' αυτό με βλέπετε συγκρατημένο. Το πρώτο ραντεβού που έκανα στην Αθήνα, όταν ανέλαβα δήμαρχος, ήταν να δω τον Γενικό Γραμματέα των ΣΔΙΤ. Μετά πάω στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για να συζητήσω το θέμα της σύναψης δανείου για αυτό το έργο. Υπόγειο γκαράζ χωρίς να πάρετε την κυριότητα του χώρου γίνεται? Πώς? Από το ΕΑΚ. Υπόγειο γκαράζ χωρίς να πάρει ο Δήμος την κυριότητα του χώρου μπορεί να γίνει? Ωραία, ακούστε τώρα.
Εγώ θέλω να ρωτήσω τον Μανώλη του Σκουλάκη, όπου είναι τώρα στον τρίτο χρόνο είστε δήμαρχος. Μπήκατε στον τρίτο χρόνο δήμαρχος και έχουν περάσει και 3-4 δήμαρχοι πριν από εσάς ακόμη. Να σας ρωτήσω γιατί κατά τη γνώμη σας, τι πιστεύετε, γιατί δεν εφαρμόζεται η κυκλοφοριακή μελέτη. Τόσα χρόνια συζητάμε για την κυκλοφοριακή μελέτη του Δήμου Χανίων. Είναι μια μελέτη που μένει στα συρτάρια. Είναι μια μελέτη που κάποιες φορές κάποιοι την ανασύρουν και εφαρμόζουν κάποια ψήγματά της, τμηματικά κάποια πράγματα από αυτά τα οποία λέει. Συνολικά δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ. Γιατί κατά τη γνώμη σας, κύριε Δήμαρχε, δεν εφαρμόζεται? Και αν τελικά αυτή η μελέτη δεν μπορεί να εφαρμοστεί, μήπως πρέπει να κάνουμε μια άλλη? Είναι αλήθεια ότι πέφτοντας την ξέρα, μόλις είδαμε ότι τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο, κάθε μήνα μειώσεις των πιστώσεων από το κεντρικό κράτος, καταλαβαίνετε ότι εμείς σφιχτήκαμε να δούμε πώς θα ξεπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας και πώς θα λειτουργήσουμε τις αναγκαίες μας υπηρεσίες. Γι' αυτό δεν ασχοληθεί, δεν ανοίξαμε όλα τα θέματα. Έχει οικονομικό κόστος αυτή η μελέτη, αλλά κυρίως έχει πολιτικό κόστος, νομίζω. Δηλαδή πρέπει να σπάσουν αυγά. Να σας πω πόσα αυγά έχουν σπάσει τώρα, μάλλον πόσες αντιδράσεις υπήρξαν, επειδή ο Πορτοπαπάδης δεν έκανε τίποτα άλλο, είπε μια λέξη, κλείνουμε το λιμάνι, το οποίο το είχε πει και ο κύριος Κινίδης. Αλλά επειδή είδανε οι άνθρωποι ότι πιθανότατα ήρθε η ώρα να κλείσει όντως, ξέρετε τι αντιδράσεις έχουμε, απίστευτες. Υπάρχει ένας κόσμος που δεν δέχεται. Θέλει να πηγαίνει όπου πηγαίνει με το αυτοκίνητό του. Αν είναι το μαγαζί του, έξω από το μαγαζί του να πάει με το αυτοκίνητό του. Αν είναι στο καφενείο, στη γαφετέρια με το αυτοκίνητό του. Αυτά θα οριμάσουν. Πιστεύω σιγά σιγά τώρα να γίνει πράξη αυτά που σας είπα. Εγώ έχω την αίσθηση ότι αν πείσουμε τον κόσμο, θέλει και κοινωνιακή έτσι, ενίσχυση αυτό το εγχείρημα και από εσάς και από όλους μας, ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Σε όλο τον κόσμο οι παλιές πόλεις, τα μνημεία, τα λιμάνια, οι λιμενικές ζώνες δεν διατίθενται για κυκλοφορία αυτοκινήτων. Δεν είναι αυτό βέβαια. Αυτό περιγράφεται, μαζί σας είμαστε. Ναι, είναι, το ξέρω. Είναι σαφές ότι η κυκλοφορία στο παλιό λιμάνι και ένα παραπάνω το καλοκαίρι πρέπει να απαγορευτεί και ορθά πράττει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και την απαγορεύει. Από εκεί και πέρα μιλήσατε για απόφαση υψηλού πολιτικού κόστους για όποιους. Όχι αυτή. Όχι. Συνολικά. Για την κυκλοφορία. Εκεί θέλω να σας πω. Ναι. Είσαστε διατεθειμένος λοιπόν μέσα σε αυτό το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί η Δημοτική Αρχή, σε αυτόν τον πόλεμο που λέτε ότι δικαιολογημένα βρισκόμαστε ως Έλληνες, είσαστε διατεθειμένος να πάρετε αυτό το πολιτικό κόστος και να ανοίξετε επί της ουσίας το καυτό ζήτημα του κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης? Κοιτάξτε, ο κύριος Κοτσολάνης είπε πριν, μάλλον εκτός, νομίζω δεν είχε αρχίσει η εκπομπή, ότι οι εκλογές θα γίνουν το Μάη. Το χρόνο το Μάη. Ναι, τώρα. Δηλαδή σε ένα μήνα. Σε ένα χρόνο. Σε ένα χρόνο. Μην μπερδέψουμε τον κόσμο. Όχι, ναι, όχι τούτον. Μάρτιος είναι Απρίλης. Σε δύο μήνες, ένα χρόνο. Σε ένα χρόνο μετά από δύο μήνες. Αντιλαμβάνεστε ότι η προεκλογική περίοδος, την οποία βλέπω εγώ σιγά σιγά να έχει αρχίσει και τη βλέπω και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και μέσα στε, τέλος πάντων, τις εκπομπές, στα ραδιόφωνα, στους παράγοντες, σε αυτούς που πολιτικολογούν. Μέσα στη δημοτική σας ομάδα. Μπορεί και εκεί, βεβαίως. Δεν έχω κανένα άλλο. Δεν νομίζω ότι είναι αρκετός ο χρόνος αυτός για να μπορεί κανείς. Σας έκανα αυτή την ερώτηση. Θα σου πω. Αν γυρίσουμε τον χρόνο, περίπου τρία χρόνια, όπως λέτε, πίσω, και εσείς, αλλά και οι υπόλοιποι που διεκδίκησαν το Δήμο Χανίων, μιλούσατε για την κυκλοφοριακή μελέτη, μιλούσατε ότι θα λύσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα, όπως τα λύνανε βέβαια και τα προηγούμενα χρόνια μια σειρά από άλλα προβλήματα της πόλης. Κύριε Πανασάκη, εάν έρθετε μια μέρα, μια εβδομάδα, μάλλον, μια εβδομάδα να κάτσετε κάπου να εγκατασταθείτε στο Δήμο, θα εκπλαγείτε από την πληθώρα των θεμάτων που έχουν φτάσει στο Δήμο. Ο Δήμος πια Χανίων, ο Μητροπολιτικός, ας το πούμε έτσι, Δήμος Χανίων, είναι μια μικρή τοπική κυβέρνηση. Πολεοδομικά σε εμάς. Η τεχνική υποστήριξη των γαλλικρατικών δήμων σε εμάς. Τα προνοιακά σε εμάς. Τα απίστευτη γραφειοκρατία που μας έχει μπλοκάρει τελείως. Κάθε δύο μήνες, κάθε ένα μήνα και νέο γραφειοκρατικό μπλοκάρισμα έχουμε. Με ακούσατε, και θέλω να το πω γιατί θα μπορεί να γίνει και κανένα τύχημα, πριν την εκπομπή να επικοινωνώ με τον Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας για το θέμα της παρηγοριάς. Κατάφεραμε
μετά από άπειρα αιτήματα που είχα υποβάλει, άπειρα, πολλά αιτήματα που είχα υποβάλει στο Υπουργείο Υποδομών και ζητούσα 700.000 για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου εκεί, του δρόμου, που είναι φθαρμένος, έχει τα σωμαράκια εκεί, θα έχουμε κανένα ατύχημα, και μου δώσανε από το ΤΕΟ, Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας, 200.000. Τώρα με ειδοποίησανε σήμερα, μην προχωρήσετε κύριε Δήμαρχε στην δημοπράτηση του έργου, δεδομένου ότι μάλλον δεν έχετε την αρμοδιότητα, γιατί είναι συγκεχημένη η κατάσταση. Την έχει ο Δήμος εντός σχεδίου πόλης, την έχει η περιφέρεια. Σήμερα με πήρε ο διευθυντής, μην το τολμήσετε, γιατί υποπτευόμαστε ότι μπορεί να μην πληρώσει ο Επίτροπος αν εκτελέσει το έργο. Αυτά είναι απίστευτα γραφειοκρατικά μπλοκαρίσματα. Ένα παράδειγμα σου λέω. Ακόμα δεν μας έχουν πει για τις καντίνες των Αγίων Αποστόλων. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Είναι του Δήμου μετά την παραχώρηση των Αγίων Αποστόλων. Είναι στην Οζιαλόη, δεν είναι. Θα υπάρξει αυτή η εκκρεμότητα 1-2 μήνες και θα φτάσουμε στον Ιούνιο και δεν θα έχουμε δημοπρατήσει. Με μπλοκάραν τώρα. Επειδή περνάει ο χρόνος και προλίγου είπατε κάτι το οποίο. Εγώ τι θα σου απαντήσω ευθέως. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της επόμενης δημοτικής αρχής. Να γίνει πρώτα πιλωτικά, να δούμε πώς πάει το λιμάνι. Αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι της κυκλοφοριακής μελέτης. Το μεγαλύτερο. Παλιά πόλη, λιμάνι. Και από εκεί και πέρα θα βρει μια μαγιά η επόμενη δημοτική αρχή. Αν είμαστε εμείς, θα το ολοκληρώσουμε. Μιας και μιλάμε λοιπόν με βλέμμα στις επόμενες εκλογές, το βλέμμα μας στις επόμενες εκλογές. Ποιο είναι το κλίμα αυτή την ώρα που υπάρχει στη δημοτική ομάδα του Μανώλη Σκουλάκη? Πολλά ακούγονται, πάρα πολλά γράφονται, πολλά σιγοψιθυρίζονται. Ποια είναι η επίσημη τοποθέτηση του Δημάρχου σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της δημοτικής του ομάδας? Εγώ τα διαβάζω κι εγώ, αλλά δεν τα πολύ διαβάζω πια, γιατί δεν έχει νόημα. Ό,τι γράφεται έτσι έχει στόχο το πρόσωπό μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διαφήμιση που μου κάνουν. Δεν με απασχολεί. Ας μη λαβώνεται ο Δήμος και ας γράφουν ό,τι θέλουν για το Σκουλάκι. Εγώ δεν φοβούμαι τίποτα. Γράφεται όμως ότι μισώ. Υπάρχει... Μισώ. Α, ωραία. Μισώ. Στις συνεδριάσεις, τις ιδιαίτερες που κάνουμε σαν δημοτική ομάδα, και προχθές ξεκαθαρίστηκε, είπα όποιος διαφωνεί με τους ισχυρισμούς των θεμάτων, να το πει. Και όποιος διαφωνεί με την πορεία που ακολουθούμε, να δηλώσει ενώπιον όλων εδώ, να ξεκαθαρίσουμε ότι εγώ δεν προτίθεμαι να συνεχίσω να συμπορεύομαι μαζί σας. Δεν υπήρξε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, θα το δούμε. Ασφαλώς, το να συνενωθούν εκπρόσωποι από 7 διαφορετικούς δήμους, κύριε Πενσάκη, είναι ένα πρόβλημα. Οι άνθρωποι, καταρχάς, οι παλιοί αυτοδιοικητικοί δεν μπορούν να ξεπεράσουν την παλιά τους θητεία. Και το λέω με την καλή έννοια. Άλλο να ήσουν αντιδήμαρχος, δήμαρχος σε ένα μικρό δήμο, και έτσι το βλέπουν και οι κάτοικοι, γι' αυτό είναι και παραπονούμενοι και ζητώ συγγνώμη για άλλη μια φορά για αυτούς. Τώρα λέω να ξεκινήσω να πάω σε όλους τους πρώην περιαστικούς. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Είχαν το δήμαρχό τους, τους αντιδήμαρχους, το προσωπικό. Τώρα θα με πείτε κακοπροαίρετο πάλι. Όχι κακοπροαίρετο. Μετά από 3 χρόνια θητείας ως δήμαρχος, λέτε ότι τώρα θα ξεκινήσω να πηγαίνω στους υπόλοιπους δήμους που συνενώθηκαν στο Μεγάλο Καλλικρατικό Δήμο? Δεν είναι λιγάκι περίεργο, δεν είναι λιγάκι άσχημο στα αυτιά των τηλεθεατών που μας παρακολουθούν? Είναι 2 χρόνια και 2 μήνες. Όπου έχουν τόσο καιρό να δουν το δήμαρχο να πηγαίνει για να μιλήσει για τα προβλήματα της περιοχής τους. Τελειώστε. Τελειώσατε. Σας ακούω. Εντάξει. Παρακολουθώ καθημερινά όλα τα θέματα. Πώς? Μέσα από τη λειτουργία των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων. Δεν σας κρύβω ότι η μεγαλύτερη αντιπαράθεση με τους αντιδημάρχους, αντιπαράθεση, κόντρα με τους αντιδημάρχους, είναι γιατί δεν υλοποιούν, έστω και κατελάχιστον, τις προτάσεις και τις αποφάσεις των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων. Όλα... Γιατί ο ρόλος είναι διακοσμητικός. Περιμένετε. Καλός ή κακός, κύριε Σκουλάκη, αυτό που λέγαμε ότι ήταν το πολύ μεγάλο εργαλείο του Καλλικράτη προεκλογικά, έχει αποδειχτεί ως ο απόλυτα διακοσμητικός ρόλος. Βάλαμε κάποιους ανθρώπους προέδρους των δημοτικών ενωτήτων, τους δώσαμε αρμοδιότητες για να κάνουν προτάσεις, αλλά από εκεί και πέρα οι προτάσεις που κάνουν πέφτουν στο κενό. Δεν έχουν πεδίο εφαρμογής, δεν έχουν χρήματα για να κάνουν αυτά που προτείνουν. Εάν με είχατε προσέξει, κύριε Πενασάκη, πριν, γιατί όλα είναι μια αλυσίδα, εάν με είχατε προσέξει τι είπα, όλα αυτά τα οποία λέτε είναι σωστά, αλλά πού καταλήγουν? Στο οικονομικό.
εάν εγώ είχα ένα, εμείς είχαμε ένα εκατομμύριο που αναγκαστήκαμε από ίδιους πόρους, αναγκαστήκαμε να δώσουμε για τη μισθοδοσία του κεντρικού μόνο δήμου, όχι του, των νομικών προσώπων, αλλά τέσσερα είναι αυτά, και είχαμε 7 εκατομμύρια ευρώ στην πάντα, να μας έχει πληρώσει το κεντρικό κράτος τους μισθούς, θα πηγαίναμε σε κάθε δήμο πρώην περιαστικό και να λέγαμε, παιδιά, έχω ένα 100 για σας, ένα 200, ελάτε την αρχή του χρόνου να κάνουμε τον προγραμματισμό. Την αρχή του χρόνου το 12, που αφού ξεχρεώσαμε στο 11, είπαμε να το κάνουμε μισό. Και έρχεται ο Μάης και μας κόβει τα πόδια. Κοπήκαν όλα. Τα περιουσιακά στοιχεία που προέκυψαν από τους παλιούς δήμους που κληρονομήσατε. Μια και λέμε ότι υπάρχει και πρόβλημα οικονομικό. Ακριβώς. Εκεί θέλω να πάω τη συζήτηση. Προέκυψαν μια σειρά από κτίρια, στολίδια, στα οποία κάλλιστα μπορούν να φιλοξενηθούν οι υπηρεσίες του Δήμου. Ταυτόχρονα, στον πόλεμο που λέτε ότι βιώνετε, στη μάχη που δίνετε για να ισορροπήσετε τα οικονομικά του Δήμου και να παράξετε έργο, εξακολουθούν να διατίθενται ποσά σε κτίρια τα οποία νοικιάζει ο Δήμος για να εξυπηρετεί τις υπηρεσιακές του ανάγκες. Για ποιο λόγο λοιπόν, είναι ξεκάθαρο το ερώτημα, δεν αξιοποιούνται όλα αυτά τα κτίρια τα οποία κατασκευάστηκαν τα προηγούμενα χρόνια και στοιχιώνουν αυτήν την ώρα στην πόλη των Χανίων? Έχει πολιτικό κόστος η μεταφορά? Όχι. Αυτό το αναλάβουμε. Όχι, γιατί ακούγεται ότι αντιδρούν πολλοί υπάλληλοι που θα θέλουν να ξεβολευτούν. Με αυτή την έννοια το λέω. Όχι, ακούγεται, είναι μια πραγματικότητα τώρα για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν σας κρύβω ότι πριν έρθω εδώ, 11 η ώρα, υπήρχε σύσκεψη στο γραφείο μου μετά από αίτημα του Προέδρου του ΤΕΕ, του κυρίου Στρογγύλου, για να γιατί διαφωνούν με την απόφαση, την ηλυμένη απόφαση να μετεγκατασταθεί η πολεοδομία στο Δημαρχείο της Ούδας. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία, αυτό είναι θέμα της Δημοτικής Αρχής, έχουμε στείλει τους ανθρώπους, τους δύο διευθύντριες, έχουν δει το χώρο, έχουν προτείνει τι παρεμβάσεις μικρές θα γίνει και θα ξεκινήσουμε από εκεί. Δεύτερον, υπάρχει δέσμευση ότι θα μετεγκατασταθεί η ΔΕΙΑ. Είναι κοινή γραμμή της Δημοτικής Αρχής η μεταφορά της συγκεκριμένης υπηρεσίας που είπατε, της πολεοδομίας, στο συγκεκριμένο χώρο? Γιατί ακούγονται ότι υπάρχουν διαφορετικές φωνές ακόμη και μέσα στη δημοτική σας ομάδα, οι οποίες φωνές ενδεχομένως να πολυσιεργούν το τελικό αποτέλεσμα. Κύριε Πεντεσάκη, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε όλες τις ευθύνες μας. Εγώ νομίζω και στον πολιτιστικό σύλλογο της Κολοπετινίτσας λειτουργεί η αρχή της πλειοψηφίας. Εάν από τους 10 που συμμετέχουν στην Εκτελεστική Επιτροπή ένας πιθανό να διαφωνεί, εντάξει, ακούμε τη διαφωνία του, σεβόμαστε την άποψή του και υλοποιούμε την απόφαση της πλειοψηφίας της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου. Διότι εμείς τα έχουμε μελετήσει πολύ καλύτερα από τον καθένα, δεν έχουμε στο πίσω μέρος του κεπαλιού μας ούτε συντεχνιακά συμφέροντα, όπως τους είπα σήμερα, ότι το καταλαβαίνω, σας ακούω, αλλά εγώ με ενδιαφέρει όλος ο Δήμος. Δεν με ενδιαφέρουν μόνο οι μηχανικοί. Άρα θα προχωρήσει η μεταφορά των υπηρεσιών? Ναι, βέβαια. Θα γίνει. Εντός του έτους. Έχουμε χρονοδιάγραμμα. Βέβαια. Λίμωνο. Θα είμαστε τέλος του έτους και δεν θα έχουμε. Κύριε Δήμαρχε, μιλήσατε για τη δημοτική ομάδα, αλλά η δημοτική ομάδα είναι, αν θέλετε, το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι και το πιο ουσιαστικό ίσως είναι το θέμα της λειτουργίας της δημοτικής αρχής. Ακούγονται και γράφονται, όπως γράφονται για τη δημοτική ομάδα, ακούγονται ψήθροι και γράφονται, υπάρχουν και κάποια δημοσιεύματα για τις σχέσεις των αντιδημάρχων. Η ερώτησή μου προς τον Δήμαρχο είναι, λειτουργεί ορθά, σωστά η δημοτική ομάδα ή οι κόντρες των αντιδημάρχων που ακούγεται ότι υπάρχουν δημιουργούν τελικά πρόβλημα και στη λειτουργία της δημοτικής αρχής? Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι η δημοτική ομάδα, όπως σας είπα, ή μάλλον, ναι, η δημοτική αρχή προήλθε από την εκπροσώπηση ανθρώπων, τους έστειλαν οι δημότες τους στο Δημοτικό Συμβούλιο των 45 Δημοτικών Συμβούλων να εκπροσωπήσουν τις περιοχές τους. Είναι γεγονός ότι αυτό δεν μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη να αλλάξει, δηλαδή αυτά που ξέραμε, τον τρόπο λειτουργίας στον παλαιό, δεν μπορεί να τον αλλάξουμε εύκολα. Θέλει μια περίοδο μεταβατική. Με ποιον τρόπο μου λέτε ότι υπάρχει πρόβλημα? Δεν είναι δυνατόν να τους βάλουν να κοιμούνται μαζί? Δεν μπορώ να το κάνω, ας πούμε. Όχι. Δεν μπορώ. Όχι, αλλά, δεν μπορείτε. Ούτε κι εγώ να κοιμούμαι. Αλλά στο τέλος μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες, μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό το διαφορετικές προσεγγίσεις, κάποιοι το κάνουν μέγα θέμα.
Δεν με πειράζει. Εντάξει, έχετε λίγο... χτυπήσει ποτέ το χέρι στο τραπέζι να πείτε «εγώ είμαι ο Δήμαρχος» τελικά ή εφαρμόζεται την αρχή της πλειοψηφίας, εγώ όπως είπατε πριν? Νομίζω ότι είμαι λίγο παραπάνω δημοκρατικός. Μάλιστα. Δηλαδή, εξαντλώ πραγματικά τις δυνάμεις μου και την υπομονή μου στο να συζητούμε. Και νομίζω ότι από, μέσα από αυτές τις λειτουργίες πάντα βγαίνει ο κοινός τρόπος... Θα μου κάνετε ένα σχόλιο για θέλει. Ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα. Ναι. Πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε την αρνητική τροπή που πήρε το θέμα του ποταμού Μωρόνη. Ζητάμε την άποψη της Δημοτικής Αρχής, λείπατε τότε στην Αθήνα, ναι, και παραπεμπόμαστε στον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Από τον ένα αντιδήμαρχο, σειρά τηλεφωνημάτων, κατέληξαμε να μιλάμε με όλους τους αντιδημάρχους, οι οποίοι τελικά δεν έκανε κανένας δήλωση για το συγκεκριμένο θέμα. Ο ένας σέστελνε στον άλλο. Το χειριζόταν αρχικά ο Ξυνίδης, στην συνέχεια πέρασε στον κύριο Λιονάκη, από τον κύριο Λιονάκη παραπευθήκαμε στον κύριο Παδιωτάκη και από τον κύριο Παδιωτάκη παραπευθήκαμε τελικά στον κύριο Κεμεσίδη, ο οποίος δεν έκανε δήλωση. Όλο αυτό το πράγμα συμβαίνει σε μια σειρά από άλλα θέματα. Έχουν αντιληφθεί ποιες είναι οι αρμοδιότητες, υπάρχει ένας διαχωρισμός? Ή τελικά το ψυχροπολεμικό κλίμα που λέμε ότι περιγράφεται μέσα από τα δημοσιεύματα επί της ουσίας δημιουργεί πρόβλημα στην λειτουργία του Δήμου? Δεν νομίζω. Κοιτάξτε, φέρατε ως παράδειγμα το δυσκολότερο πρόβλημα του Δήμου. Να σας πω κάτι, όχι μόνο οι αντιδήμαρχοι, αλλά και εγώ ακόμα, αλλά κυρίως οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες δεν ξέρουν το τι γίνεται. Έχω πάει στην Αθήνα 4 φορές. Για το Μωρόνι, λέτε. Ναι. Λοιπόν, τελικά, θα μου πείτε προς Θεού να νομίζετε ότι θέλω να ρίξω ευθύνες στον Περάκη. Από το ξεκίνημά του είχε πρόβλημα αυτό. Δεν είχε ξεκαθαριστεί η ιδιοκτησία της γης. Πήραν τη μελέτη, έγινε ολοκληρώθηκε η περιβαλλοντική μελέτη, ετοιμάστηκε ό,τι είχε ετοιμαστεί από τον παλιό Δήμο, υποβάλλεται ο φάκελος και εκεί απάνω διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα ιδιοκτησίας. Εμπλέκεται το λιμενικό ταμείο, εμπλέκεται η εκτιματική υπηρεσία του Δημοσίου και ελπίζω την Πέμπτη που θα έρθει ο Γενικός Γραμματέας του Λιμενικού, των Λιμένων, ο κύριος Μουτζούρης στα Χανιά, να ξεκαθαριστούν... Την άλλη Πέμπτη? Ναι, επιτέλους να ξεκαθαριστούν τα θέματα που έχει ο Δήμος με τα λιμενικά ταμεία. Και στα Χανιά υπάρχουν προβλήματα, στο Δημοτικό, και στη Σούδα, και αυτό. Και δεν σας κρύβω ότι πήγα 4 φορές στην Αθήνα, επειδή είχα χτυπηθεί αλίπητα ότι είχα ζητήσει τη δημιουργία ενός διαδημοτικού λιμενικού ταμείου. Εγώ ήξερα τι έκανα τότε. Με βαρέσαν αλίπητα, εγώ δικαιώνομαι τώρα. Γιατί λέει ο νόμος, δύναντε να συνενωθούν. Ναι, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων και το κρατικό και τη δημιουργία ενός ενίου φορέα. Μόνο εκεί λέει για ΑΕ, δεν ξέρω αν συμφωνήσουν οι άλλοι δήμαρχοι. Εν πάση περιπτώσει, θα ξεκαθαριστεί, εγώ σας δεν μπορώ να υπογράψω 100%, αλλά το Μωρόνι δεν χάνεται. Το Μωρόνι το έργο δεν θα χαθεί. Μπορώ να πω κάτι. Σύντομα όμως, γιατί πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις. Α, και τελειώνουμε. Έχουμε ένα μέρος ακόμα, αλλά πρέπει να τρέξουμε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα βάλω την τάπα εγώ, στο τέλος όμως. Ωραία, να πάμε τώρα στις διαφημίσεις. Να πάμε. Πάμε στις διαφημίσεις.